αφού μου κάνετε επιδότηση. Ακριβώς. Δηλαδή δεν θα πάρεις ακριβώς ποσοστό, θα σου δίνουμε ένα σταθερό πράγμα ανάλογα αν είσαι μόνος. Mm-hmm. Αν είστε μόνος. Πόσα χρήματα αν, λοιπόν. Αν είστε μόνος 70 ευρώ. Αν είστε μάλλον ένα σύντροφο 105. Αν είστε με ένα παιδί 140. Εάν είστε με δύο παιδιά, 175. Πιάνω κοντά, πιάνω μέρος του ενοικίου μου. Και πέρα, 210, αν έχετε και άλλα παιδιά. Mm-hmm. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι καταφέραμε με τους θεσμούς, ήταν από τις πιο δύσκολες διαπραγματεύσεις που κάναμε αυτό, να μετράει το παιδί, είτε για το επίδομα... Ως ενήλικας, ναι, το έχετε ακούσει αυτό. Το διάβασα, βέβαια. Γιατί είναι όλες οι πολιτικές μας για το παιδί. Όλες οι πολιτικές μας για το παιδί, το ξέρετε, ότι όπως και στο παιδί, έτσι και εδώ, δεν είναι για τους φτωχούς. Mm-hmm. Το επίδομα αυτό πιάνει και τα μεσαία στρώματα. Αυτό δεν το θέλαν οι θεσμοί με τίποτα. Γιατί οι θεσμοί θέλαν αυτό που λέει και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή να το δίνουμε μόνο στην ακραία φτώχεια. Γι' αυτό διαπραγματευτήκαμε πολύ σκληρά για αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον γιατί αλλάζει όλο το προνοιακό μοντέλο. Δηλαδή, όπως και στο παιδί, όταν λέμε σχολικά γεύματα, είναι για όλα τα παιδιά. Mm. Δεν είναι για τα παιδιά των φτωχών. Όταν λέμε βρυφονηπιακή σταθμή, είναι για όλα τα παιδιά. Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Το επίδομα ενοικίου, όσο μιλούσαμε, εμείς δείχναμε κάρτες. Για να βλέπουν. Ωραία. Έτσι. Πολύ ωραία. Είδα, έπιασα ότι μιλάμε για 667.000 πολίτες. Μάλιστα. Αυτό είναι επιδότηση ενοικίου. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχετε καταγράψει περίπου. Πόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα είναι στο νίκη. Ναι, ναι. Πόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα, αν το έχετε πρόκειρο. Τα νοικοκυριά, ναι, είναι το στο ξέρω. Νίκη σήμερα. Θα σας πω. Είναι 4 εκατομμύρια τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, όπως ξέρετε. Σε αυτόν τον πληθυσμό των 10,5-11 εκατομμυρίων. Εξ αυτών στο νίκη είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο. Από το 1 εκατομμύριο, λοιπόν, οι 650.000 θα παίρνουν επιδότηση ενοικίου. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέτε. Και σας λέω. Και μεσαία στρώματα. Ή μικρομεσαία. Και μεσαία στρώματα. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι από αυτά, από αυτούς που σας είπα, τους 667.000 ανθρώπους, ναι. Οι 322.000 είναι παιδιά. Με συγχωρείτε, οι 232.000 είναι παιδιά, δηλαδή το 1/3. Να μιλήσουμε είναι για παιδιά. Και να πω και κάτι ακόμη, κυρία Λαμπρίδη, γιατί ρωτήσατε τι γίνεται από 18 και πάνω. Το δεύτερο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι, γιατί τα ξέρουμε βεβαίως τα στοιχεία, είναι ότι οι υπόλοιπες 288.000, δηλαδή συνολικά το 76%, είναι νέοι. Ναι. Από 18 χρονών μέχρι 44. Ναι. Άρα, τι λέει αυτό? Λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που θα ωφεληθούν είναι αυτή από μηδέν ηλικία, παιδιά, μέχρι 44 είχαμε τον κύριο χρονών. Χατζηδάκη, είχαμε τον κύριο Χατζηδάκη χθες. Α. Ο οποίος, είναι η συνέντευξη στο ίντερνετ, μπορείτε να την παρακολουθήσετε κιόλας. Μίλησε για το θέμα της φορολογίας, ότι θα περιοριστεί και τα λοιπά, θα κοπεί και το άλλο βέβαιος. Που συζητήθηκε μετά για το πλεόνασμα. Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσό του φόρου μας, κυρία Φωτίου, πάει εδώ. Αυτό δεν υπάρχει αμβολιακή. Πού πάνε τα λεφτά που πληρώνω τη φορολογία, μόνο στο χρέος. Πού πάνε τα λεφτά. Μισό λεπτό. Εάν, κύριε Αρβανίτη, δεν είστε πολύ πλούσιος ώστε να θέλετε ιδιωτική εκπαίδευση και ιδιωτικά πανεπιστήμια να τα πληρώνετε. Δεν είστε πολύ πλούσιος ώστε να θέλετε ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν είστε πολύ πλούσιος ώστε να θέλετε ιδιωτική ασφάλιση. Πάτε να πείστε εμένα, κυρία Φωτίου. Τότε, κύριε Αρβανίτη, λέω ότι πρέπει να πληρώνετε κάποια φορολογία ακριβώς για να δέχεστε αυτά τα ωφελήματα. Ωραία. Ρωτώ, δηλαδή λοιπόν. Δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία. Εντάξει, και αυτό. Πάω στο κομμάτι αυτό λοιπόν, γιατί πρέπει να κάνω και τη δουλειά. Θέλω να ρωτήσω ότι αν εγώ υπερφορολογούμε, σου λέει, για να παίρνει ο άλλος επίδομα, επιδότηση ενοικίου ή επειδή τα έκανε μαντάρα στη ζωή του, θα έρθω εγώ που προσπαθώ να σώσω την μικρή μου επιχείρηση και να πληρώσω φόρο για να του, ξεκοκκινήσει το δάνειο. Δεν είναι άδικο. Είναι το επιχείρημα και από την μια τσέπη μας τα παίρνετε και από την άλλη τσέπη μας τα δίνετε. Μετά ναι, κατά τα παίρνετε. Όχι, όχι, και το άλλο φωτεινή το λέω. Το ακούω από ανθρώπους δικούς μου, κουστενούς, ότι δεν θέλω άλλο. Όποιος μπορεί, μπορεί. Όποιος δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ναι. Είναι αυτή. Δεν τα ακούτε. Είναι μια αντίληψη έτσι ανθρωποφαγική. Μόνο το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι με αυτό εδώ, όπως και με τις πολιτικές μας για το παιδί, εμείς φτάνουμε στα μεσαία στρώματα.
Ο κύριος Χατζηδάκης μάλλον δεν ξέρει ότι η κρίση στην οποία μας φέρανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις ρήμαξε τα μεσαία στρώματα. Σήμερα βρισκόμαστε σε αυτό το χάλι, διότι μέχρι σήμερα υπήρχε η αντίληψη ότι η Ελλάδα έχει πολύ ψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Και γι' αυτό δεν υπήρξε ποτέ στεγαστική πολιτική. Ποτέ. Τι έγινε μόλις ξέσπασε η κρίση? Πρώτον, αφού χάσαμε το 25% του ΑΕΠ, που το ξέρει όλος ο κόσμος, οι οικογένειες χάσαν το 40% των εισοδημάτων τους. Mm-hmm. Τι έγινε μόλις χάσαν το 40% των εισοδημάτων τους? Τα μεσαία στρώματα. Έγινε ότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν πια στις υποχρεώσεις τους διαβίωσης, δηλαδή το νίκη τους και να πληρώνουν το ηλεκτρικό, το νερό κτλ. Αυτά έγιναν τόσο πολύ ακριβά που φτάσαμε να έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά διαβίωσης σε όλη την Ευρώπη. Κυρία Φωτίου, ένα τελευταίο από μένα και ξεκινάμε το δεύτερο θέμα της Οδυσσίας, το πάρεις πάνω να με βοηθήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πολλά μέτρα λαμβάνονται από το κράτος με την κυβέρνησή σας και η πληροφορία δεν φτάνει κάτω. Α. Δηλαδή μου έτυχε δικός μου άνθρωπος να έχει καρκίνο και νόμιζε ότι είναι ανασφάλιστη. Και το μάθε, είχε ένα πόνο και μια χαρά. Δεν μπορούσε να πάει στο νοσοκομείο γιατί ήταν ανασφάλιστος. Το έμαθε στο νοσοκομείο. Δεύτερο κομμάτι. Πώς έχω πρόσβαση σε αυτό για να ξέρω εγώ, ο Κώστας Αρβανίτης, ότι δικαιούμαι. Ναι. Ποια είναι τα κριτήρια, ποια είναι τα κριτήρια και πώς και κριτήρια, με ποιον τρόπο μοριδοτούνται. Με κάποιο τρόπο. Αν δηλαδή ο εργαζόμενος των 400 ευρώ έχει μια προτεραιότητα. Βεβαίως, γιατί τα εισοδηματικά κριτήρια είναι μέχρι 7.000 στο μεμονωμένο άτομο. Έως 21.000 ανάλογα με το πόσα μέλη έχει στην οικογένειά σου. Άρα, όποιος ξέρει ότι είναι αυτά τα εισοδήματά του, ξέρει αν εμπεριέχεται ή όχι. Αλλά εγώ λέω να πάνε στα κέντρα κοινότητας του Δήμου τους, τα οποία είναι ένας θεσμός ηλεκτρονικός, τον κάναμε εμείς, δεν είναι το του Δήμου, το έφτιαξε αυτή η κυβέρνηση, με το ΆΜΚΑ τους, τίποτα άλλο, και το ΑΦΜΗ τους. Τότε εκεί οι κοπέλες που είναι πίσω από μία πλατφόρμα τους δίνουν όλες τις πληροφορίες, όχι μόνο για αυτό, αλλά για όλα όσα δικαιούνται. Για όλα τα ιδρύματα που είναι γύρω στο σπίτι τους, για όλα τα προγράμματα που τρέχουν, είτε είναι ΕΣΠΑ, είτε είναι κρατικά προγράμματα, είναι από τον προϋπολογισμό του κράτους, και θα μάθουν αμέσως τι ακριβώς μπορούν να πάρουν. Δεν χρειάζεται ούτε στον κύριο Χατζηδάκη να πάνε, ούτε στους δημάρχους, ούτε σε κανέναν από αυτούς τελευταίο... που ήταν του παλιού συστήματος. Άντε βγήκατε, κερδίσατε. Θα κερδίσουμε, όχι άντε βγήκατε. Άντε δεν κερδίσατε, γιατί πάει και έτσι. Ή έτσι ή αλλιώς είναι. Δεν υπάρχει σοπαλία σε αυτή την ιστορία. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει... θέλω να το πάω εκεί δηλαδή, αν είναι μποναμάς. Προεκλογικός. Δηλαδή, αν τον ερχόμενο Φλεβάρι θα συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα ή όσοι πήρατε, πήρατε ή όσοι είναι και μια λογική, αν πέσουμε εμείς θα τα χάσετε. Κοιτάξτε, εμείς δεν δομούμε όλη την πολιτική μας στο φόβο. Αυτό το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς και θα κερδίσουμε και θα συνεχίσουμε. Και σας το λέω ευθέως. Αυτά που ακούτε για τις δημοσκοπήσεις, εμείς έχουμε εμπειρία 4 δημοσκοπήσεων. 4 διαφορετικών εκλογικών μαχών που δώσαμε από το 12 μέχρι το 15. Και στις 4, σας θυμίζω το 12, 2 αναμετρήσεις. 12-1, 12-2. Σας θυμίζω το 15-2 αναμετρήσεις. 15-1, 15-2. Σας θυμίζω το δημοψήφισμα. Πότε μας φέραν πρώτους? Ποτέ. Ποτέ οι δημοσκοπήσεις. Σε πόση μεγάλη διαφορά μας φέραν. Αυτή η δημοσκοπική εταιρεία η οποία φέρνει αυτές τις μέρες το 15% διαφορά από εμάς προς τη Νέα Δημοκρατία, αυτή είχε πέσει έξω 30 μονάδες. Δηλαδή, μας έφερνε 15 μονάδες παρακάτω, πήραμε 15 μονάδες παραπάνω, η διαφορά ήταν 30 μονάδες. Mm-hmm. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, αυτό που γίνεται είναι για να εμφανίζονται μέσα από τα αγαπημένα τους μίντια
να γίνεται αυτή η πλήση στο λαό και να εμφανίζεται αυτό το καταπληκτικό στην παράσταση νίκης. Δηλαδή, σε έχω κάνει το κεφάλι καζάνι ότι θα βγει οπωσδήποτε η Νέα Δημοκρατία. Ενώ λοιπόν λες, θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, μόλις σου λένε και ποιος κατά τη γνώμη σου θα βγει, λες, θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η παράσταση νίκης. Μην τα βλέπετε λοιπόν, κύριε Αρβανίτη. Πάμε παρακάτω. Πάμε εδώ, διότι εμείς θα συνεχίσουμε. Και ξέρω ότι ο Μητσοτάκης θέλει να τα κόψει όλα αυτά. Σήμερα η Καθημερινή και άλλα μίντια, τι λένε, ξέρετε, πανηγυρίζει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δίνει 300 εκατομμύρια επίδομα στέγης τη στιγμή που είχε υποσχεθεί 600 εκατομμύρια με τα αντίμετρα. Δηλαδή, τους έπιασαν τα κλάματα τώρα ότι δεν κόψαμε τις συντάξεις, γιατί αυτοί σε αυτό είχαν επενδύσει. Mm. Ότι θα κόψουμε τις συντάξεις και θα δίναμε 600 εκατομμύρια επίδομα στέγης, έτσι. Και σας προφορώ ότι επίσης θέλουν να κάνουν αυτό που ήθελε το Δούνου του όλα αυτά τα χρόνια. Όπου μας έλεγε εμάς θα τα δίνετε μόνο για την ακραία φτώχεια ό,τι δίνετε. Δεν θα δώσετε σε άλλους παραπέρα. Εμείς, κύριε Αρβανίτη, δίνουμε στα μεσαία στρώματα. Αυτό να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν αφορούν οι πολιτικές μας την ακραία φτώχεια, αφορούν όλα τα μεσαία στρώματα και να ξέρετε ότι αφορούν το παιδί, τους ανάπηρους, ηλικιωμένους, γιατί όλος ο ελληνικός λαός έχει παιδιά, υπάρχουν ανάπηροι. Αν δεν τη διακόψεις, θα συνεχίσεις, όχι, το λέω. Θα μπορούσαμε να πούμε κι εμείς τα μεσαία στρώματα. Θέλω να πάμε στις ερωθυσίες, με καίει πολύ. Έχω ανθρώπους που έχουν πονέσει πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Το ξέρω. Ανακοινώσατε επιτάχυνση των διαδικασιών. Έτσι, για τις υιοθεσίες. Είναι ένα θέμα που πονάει πολλούς ανθρώπους. Έχουμε στο περιβάλλον μας, αυτό συζητούσαμε νωρίτερα με τον Κώστα. Κόσμο. Ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί, που είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη. Και ταλαιπωρούνται και μέχρι σήμερα. Ταλαιπωρούνται ακόμα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από εκεί. Τι συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Φωτίου, και δεν μπορούσαν, ενώ υπήρχαν παιδιά τα οποία αναζητούσαν στέγη σε ιδρύματα και αλλού, ήταν τόσο δύσκολο να φτάσουν σε εστίες, φιλόξενες, σε οικογένειες που ήθελαν να τα υιοθετήσουν. Γιατί περνούσαν αυτό το Γολγοθά και περνούν ακόμα μέχρι σήμερα οι οικογένειες. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος αφορά ότι δεν υπήρχε κανένας συντονισμός, ούτε το κράτος ανακατευόταν ώστε να έχει μια εποπτεία όλου αυτού του θέματος, και άρα το τι συνέβαινε στο μητέρα. Και αν πήγαινες εσύ στο μητέρα, δεν ήξερες ότι το χαμόγελο του παιδιού, παραδείγματος χάρη στα Γιάννενα ή σε άλλο μέρος στη Θράκη, είχε παιδιά. Αυτό δεν το ήξερες εσύ. Ένα λοιπόν το κρατούμενο, δεν είχες γνώση για όλη αυτή την κατάσταση και δεν είχε και γνώση το κράτος. Γιατί δεν ανακατευόταν σε αυτά το κράτος. Επιλογή ήταν αυτές τις πολιτικές, δηλαδή. Ήταν αυτό το κράτος πρόνοιας, το οποίο παραλάβαμε. Ένα κράτος πρόνοιας που είναι μόνο για τους εξαθλιωμένους, για κανέναν άλλον, και έβλεπε όλη την πρόνοια σαν φιλανθρωπία. Εμείς τη βλέπουμε σαν κάτι που αφορά όλο τον ελληνικό λαό και δεν είναι φιλανθρωπία. Το δεύτερο αφορούσε στο ποιος σου έκανε την κοινωνική έρευνα. Δηλαδή, ποιος έκανε την έρευνα για να αποδεικνύεται ότι είσαι κατάλληλος για γονιός στο ζευγάρι. Αυτό το κάνουν, όπως ξέρετε, κοινωνική λειτουργή. Ποιοι κοινωνική λειτουργή? Η κοινωνική λειτουργή των ιδρυμάτων, των δημόσιων ή των περιφερειών είναι μετρημένη στα δάχτυλα. Ήταν 80. Λοιπόν, αυτή η κοινωνική λειτουργία αυτή τη στιγμή πολλαπλασιάζονται με χιλιάδες νέους ανθρώπους από τη μεγάλη δεξαμενή. 80 κοινωνικούς λειτουργούς είχαμε. 40 ήταν στα ιδρύματα περίπου, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και καλά, 40 αυτές, ναι. Στις περιφέρειες. Ναι. Στις κοινωνικές περιφέρειες. Στις περιφέρειες, στις κοινωνικές υπηρεσίες των περιφερειών. Αν θυμάμαι καλά. Οπότε και να θέλουν δεν μπορούσαν. Δεν προλάβαιναν. Δεν προλάβαιναν. Και αυτό περίμενε σε 6 χρόνια. Πού να προλάβουν να σου κάνουν την έκθεση. Την κοινωνική έκθεση, δηλαδή. Και καλά περίμεναν περίμεναν και τα παιδιά. Λοιπόν, ποια είναι η επινόηση εδώ? Η επινόηση είναι ότι ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, κάτι σαν το ΤΕΕ που λέμε, ναι, 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 αλλά για τους κοινωνικούς λειτουργούς, έγινε από εμάς νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει αποκτήσει 13 περιφερειακά τμήματα αυτή τη στιγμή, είναι έγκριτος για να πιστοποιεί
με τις αυστηρές διαδικασίες πιστοποιεί τους κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι πλέον υπόκειται σε πειθαρχικά παράπτωμα αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και βεβαίως το κράτος πληρώνει αυτή την εργασία από τους κοινωνικούς λειτουργούς αυτούς. Άρα, ανοίξαμε μια τεράστια δεξαμενή κοινωνικών λειτουργών για να επιταχύνουμε όλο το έργο. Τρίτον, κάνουμε όλη τη διαδικασία ψηφιακή, κυρία Λαμπρίδη. Τι σημαίνει αυτό? Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πολλές φορές μου λένε, ένα τόσο ευαίσθητο ανθρώπινο θέμα γίνεται ψηφιακά? Γίνεται, βέβαια. Γίνεται, το λέω εγώ από την εμπειρία μου στο ΚΕΘΕΑ. Βεβαίως, γίνεται και μπορεί να κρατήσει κανόνες και... Έτσι, ακριβώς. Βεβαίως. Η ψηφιακότητα σημαίνει άκρατη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν πρωτόκολλα, όλα είναι... Το τι βλέπει το κάθε στάδιο είναι συγκεκριμένο και γι' αυτό δουλέψαμε από το Μάιο μέχρι σήμερα πολύ σκληρά για να φτιάξουμε ένα πληροφοριακό σύστημα πολύ σύνθετο, γιατί έχει όλα αυτά τα δεδομένα πάνω του, πολύ φιλικό για τον άνθρωπο. Μπορεί να μπεις και από το σπίτι σου να κάνεις αυτή την έτσι. Από πότε? Κάποιος που ενδιαφέρεται να υιοθετήσει. Από πότε, ναι, καίγεται, κυρία Φωτίου, από πότε? Ναι. Καταρχήν, τι γίνεται με τις εκκρεμίες? Σήμερα θέλετε όλες τις ειδήσεις εσείς. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα? Είπατε ότι μέσα στο Μάρτι θα λειτουργεί, έτσι. Επιμένω εγώ σε αυτό. Υπάρχουν συμπολίτες που μας βλέπουν, φίλοι που μας βλέπουν ή να το μάθουν, που εκκρεμούν υποθέσεις. Οπότε ρωτώ και για αυτούς. Ρωτώ και αυτούς που είχαν απογοητευτεί και σου λέει να ξεκινήσω πάλι. Και τι θα έλεγε υπουργός, να ξεκινήσουν πάλι την προσπάθεια γιατί. Μπλόκαραν πριν και σου λέει δεν μπορώ, δεν αντέχω. Θα την ξεκινήσουν μέσα στο Μάρτι που θα ανοίξει η πλατφόρμα. Είμαστε από πάνω για να διορθώσουμε πιθανές αστοχίες ή λάθη. Είναι ένα σύστημα που γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει. Ξέρετε, πρωτοπορούμε σε πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Και επομένως να ξαναμπούνε με θάρρος, γιατί πρώτον θα έχουν ένα νούμερο, ένα πρωτόκολλο, ένα νούμερο πρωτοκόλλου, το οποίο θα τους ακολουθεί σε όλη τη διαδικασία. Άρα να πάσα στιγμή θα ξέρουν που βρίσκονται. Δεν θα φοβούνται ότι κάποιος άλλος πήρε τη θέση του με κάποια άλλη διαδικασία. Πρώτον. Δεύτερον, αυτόματα έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο εκεί που πήγες εσύ να κάνεις την αίτηση. Σήμερα ξέρουμε πόσα παιδιά έχουν ανάγκη ή θέλουμε να, είναι, να μπουν σε ανάδοχες οικογένειες ή να υιοθετηθούν. Έχουμε εικόνα, έχουμε χάρτη. Έχουμε μια εικόνα που δεν είναι ασφαλής και θα την ξέρουμε τους πρώτους μήνες μόλις ανοίξει το σύστημα. Γιατί μόλις ανοίξει το σύστημα όλα τα ιδρύματα, ιδιωτικά και δημόσια, είναι υποχρεωμένα εντός 3 μηνών να φτιάξουν ηλεκτρονικό φάκελο κάθε παιδιού, να το ανεβάσουν στα εθνικά μητρά. Οπότε εμείς θα ξέρουμε ακριβώς τι είναι συμβαίνει. Είναι φοβερό. Μιλάμε 2019 και δεν ξέρουμε πόσα παιδιά έχουν. Ξέρουμε 2.500, αλλά δεν μπορώ να το πω. Όμως, δεν είναι απόλυτα ασφαλές. Δεν είναι απόλυτα ασφαλές. Λοιπόν, και θα είναι σε 3 μήνες απόλυτα ασφαλές, γιατί συγχρόνως θα ξέρουμε και πόσα από αυτά τα παιδιά είναι διαθέσιμα για αυτή τη διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, μπορώ να έχω για λόγους τρομακτικούς αφήσει το παιδί μου σε ένα ίδρυμα, αλλά τώρα είμαι έτοιμη να το ξαναπάρω πίσω. Άρα δεν είναι διαθέσιμο ούτε για αναδοχή ούτε για υιοθεσία. Λέω λοιπόν ότι να μπουν με θάρρος και με ελπίδα, είμαστε από πίσω συνέχεια, είμαστε δίπλα. Θα έχουμε 2 θεσμούς καινούριους. Προσέξτε, ο ένας είναι ο ΕΣΑΝΗ, το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας, με προσωπικότητες οι οποίες είναι από το χώρο και του ΚΕΘΕΑΝΟ, τώρα θυμάμαι τον Μπάμπη, τον Μπουλόπουλο. Πανεπιστημιακοί, ειδικοί ψυχολόγοι, ειδικοί κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι θα παρακολουθούν το σύστημα κάθε μέρα. Θα βλέπουν πού βρισκόμαστε. Δημιουργούμε μονάδες ηλεκτρονικές πάλι από ιδρυματοποίησης σε όλα τα δημόσια ιδρύματα και στις περιφέρειες. Οπότε η πληροφορία θα είναι άμεση. Άρα θα το παρακολουθούμε κάθε μέρα. Αστοχίες μπορεί να υπάρξουν, ανθρώπινα λάθη μπορεί να έχουμε, θα τα διορθώνουμε. Κυρία Φωτίου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εκτός από τη τεράστια γραφειοκρατία ή την μη
την αμέλεια του κράτους, το οποίο δεν ήθελε τις πολιτείες, η οποία δεν ήθελε μέχρι τώρα να εμπλακεί πιο ενεργά. Υπήρχαν και κάποια συμφέροντα για όλη αυτή την κολλησιεργία σε σχέση με τις υιοθεσίες. Κυρία Λαμπρίδη, τώρα. Γιατί δεν είχε αναφερθεί αυτή μια ερώτηση που ξέρετε μόνοι σας την απάντηση, φαντάζομαι, γι' αυτό μου την κάνετε κιόλα. Ναι, αλλά πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι. Αυτό το σύστημα που εμείς κάνουμε και έχει αυτή τη διαφάνεια και έχει αυτές τις εποπτικές αρχές που μόλις σας είπα. Προφανώς θέλουμε να σταματήσουμε το κύκλωμα εμπορίας βρεφών. Αυτό είναι. Με συγχωρείτε. Εκτός των άλλων, μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στα εμευτήρια, θα υπάρχει το ίδιο σύστημα. Το παιδί μόλις γεννιέται ή μόλις εγκαταλείπεται, είτε στο νοσοκομείο, είτε στο βρεφοκό, είτε στο μευτήριο, θα έχει φάκελο ηλεκτρονικό, αμέσως θα ανεβαίνει στο Εθνικό Μητρό, θα ξέρουμε αμέσως που είναι το παιδί. Δεν θα χάνονται τα παιδιά. Δεν θα εξαφανίζονται μέσα από τα μαθήρια. Δεν θα εξαφανίζονται τα παιδιά, κυρία Λαμπρίδη. Mm. Τα έχουμε προβλέψει όλα. Είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος νόμος. Δουλεύει ένα πολύ μεγάλο επιτελείο που μας βοηθάει με αυταπάρνηση και δωρεάν βεβαίως από πανεπιστημιακούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ. Είναι πρωτότυπο σύστημα στην Ευρώπη ολόκληρη αυτό. Γι' αυτό αυτό που κάνουμε είναι και μεγάλη πρόκληση να το κάνουμε σωστά. Και σας λέω επίσης ότι έχει μια δευτερογενή νομοθεσία, δηλαδή οικία κοινές υπουργικές αποφάσεις και υπουργικές αποφάσεις τεραστίων διαστάσεων, 12 από αυτές, σαν να βγάζουμε 12 νόμους για να υλοποιηθεί ο νόμος. Εδώ τελειώσαμε. Όμως δεν θα φύγετε. Και δεν σας έχουμε προετοιμάσει γι' αυτό. Θα σας γιατί κρατήσουμε εδώ λίγο. Είναι μια εκπομπή που δουλεύει με άλλους όρους, δηλαδή με σύσκεψη και με κοινοτικά, θα έλεγα. Και έχουμε, όπως ξέρετε, το παρατηρητήριο σεξισμού. Το οποίο θα μας το πει, δεν ξέρω ποια είναι τα θέματα, και θα θέλαμε και τα δικά σας σχόλια. Τι λες? Να δούμε το βίντεο, να πάρουμε μια ιδέα, να πάρουμε μια ιδέα. Από την Ατζέντα της ημέρας. Ναι.